Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, ακασάκηδες και ακασίτσες απανταχού, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο χώρα και αν βρίσκεστε, σας καλησπερίζω, καλημερίζω, να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ, στο κανάλι Ακασταρό, στο οποίο ασχολείται με θέματα αστρολογίας, αριθμολογίας και ανάλυσης ταρό και φυσικά κάνουμε πολύ ψαγμένα, πολύ ιδιαίτερα και πρωτότυπα πράγματα, πολύ ψαγμένα. Όπως τώρα αυτό που θα κάνουμε και θα σας το εξηγήσω. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι μου, καλώς ήρθες. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like και ψάξε το κανάλι, δες και τις υπόλοιπες θεματολογίες, δες πόσα όμορφα πράγματα κάνουμε σε περίεργα πράγματα, ακόμα και χειρομαντία. Λοιπόν, σου προτείνω να δεις επίσης τα βιντεάκια τα οποία έχω φτιάξει, τα προηγούμενα, για τη ζωή όσον αφορά τι μου χρωστά ζωή, το διάλεξε ένα σύμβολο, μάλλον διάλεξε ένα μάτι και διάλεξε και ένα σύμβολο. Και δες τα κρυφά πράγματα τα οποία κρύβουν για σένα και αποκαλύπτονται και θα δούμε ακόμα και αυτό εδώ πέρα ένα αποκαλυπτικό ακόμα ρίξιμο. Επίσης, υπάρχει η υπηρεσία μου στο akastaro.gr. 5 δωρεάν υπηρεσίες. Google το. Γράψε στο Google Ακασταρό και έχει να γίνει, θα βγάλει εκεί μια πολύ μεγάλη θεματολογία, θα βγάλει πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιλογές. Μπες στο site μου και κυρίως βέβαια αυτό το οποίο αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο είναι το 3 κάρτες, κλασικό δωρεάν ρίξιμο, πολύ δυνατό, πολύ ωραίες επεξηγήσεις. Το μία κάρτα δεν είναι 24ωρο, το ξεκαθαρίζω, είναι ένα γενικό. Επίσης είναι το συμφωνία. Αριθμολογική συμφωνία και αριθμολογικό προφίλ, όπου εκεί γίνεται μια μικρή ανάλυση στο αριθμολογικό κομμάτι. Επίσης υπάρχει το chat με τον Ακάς και το νούμερο ένα, το συγκλονιστικό, το οποίο έχει αυξηθεί από ό,τι είδα και τα views αλλά και οι αναζητήσεις που κάνετε κατά ένα 35-40 περίπου %, γιατί βλέπω κάποια στατιστικά online μαντίο. Δωρεάν και αυτό, online μαντίο, πάρε χρησμό, όπως ήταν την παλιά εποχή, μέσα από κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία, ταρό, συμβολισμούς, μπες και πάρε το χρησμό σου, μπες και πάρε εκεί μία έμπνευση και θα δεις οι απαντήσεις είναι λίγο και εκεί, είναι σοβαρές, είναι σοβαροί χρησμοί, είναι στιβαροί, έχουν η ουσία και φυσικά έχουν και ένα είδος μυστηρίου, δεν τα αποκαλύπτουν όλα. Τι θα κάνουμε όμως τώρα φίλες και φίλοι μου, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο και θα κάνουμε βέβαια και το διάλεξε μια κάρτα, θα κάνω ρουνικό σταυρό, εδώ όμως έχουμε 5 σύμβολα. Θέλω να τα δείτε, νομίζω είναι κοντά, αλλά θα σας τα φέρω και από κοντά, να τα δείτε ακόμα περισσότερο, πολύ ωραία, εδώ να τα δείτε, 5 ιδιαίτερα σύμβολα, πολύ ιδιαίτερα αποκλειστικά, τα οποία κρύβουν βαθύτατους συμβολισμούς. Εντάξει, είναι ο δικός μας ο δρόμος, η δικιά μας η διαδρομή, πού μας πηγαίνει, τι θέλει να μας πει η διαδρομή μας, τι θέλει να μας πει το πεπρωμένο μας, τι θέλει ακόμα να μας πει και η ψυχή μας, με ό,τι συνδέεται ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε το λιοντάρι, την κλεψίδρα, τη σελήνη, το κλειδί και το τελευταίο σύμβολο που είναι και πολύ έτσι ιδιαίτερο και περίεργο ας το πούμε, λέγεται χάμσα, χέρι χάμσα. Πάντως το χέρι με το μάτι μέσα εδώ έχει μια ιδιαίτερη, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, λέγεται χάμσα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Αυτά λοιπόν τα σύμβολα είναι και αλχημικά σύμβολα. Δεν είναι τυχαία. Δεν τα έχουμε επιλέξει τυχαία, δεν τα έχω επιλέξει τυχαία. Είναι ιδιαίτερα σύμβολα τα οποία μιλάνε μέσα από τη γεωμετρία τους, μιλάνε μέσα από το μυστικό κόσμο, μιλάνε μέσα από τους συμβολισμούς κατευθείαν στην ψυχή σας. Ο σκοπός τώρα αυτού του πράγματος που θα κάνουμε είναι να έρθουν στην επιφάνεια θέματα, προβλήματα, αλλά και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τόσο βαθιά θα πάμε. Λοιπόν, και μετά, αφού σας τα εξηγήσω, θα πάρουμε ένα-ένα και θα κάνουμε ένα ρίξιμο. Θα κάνουμε ρουνικό σταυρό, μόνο με μεγάλη αρκάνα και θα δείτε, θα είναι συγκλονιστικό. Το πρώτο που είναι το λιοντάρι. Να σας το εξηγήσω λίγο να το δούμε. Το λιοντάρι λοιπόν συμβολίζει το πεπρωμένο, στο οποίο από τη μία δείχνει τη δύναμη, από την άλλη δείχνει όμως και τι χρειάζεται στη ζωή σου να πάρεις τον έλεγχο. Με μεγάλο δυναμισμό. Είδατε πόσο βαθιά και στο ακριβώς πηγαίνουμε. Το θέμα με το πρόβλημα, όσους έχετε επιλέξει, επιλέξω και εγώ θα σας πω ποιο θα επιλέξω. Το θέμα, το πρόβλημα λοιπόν με το λιοντάρι, είναι ότι από κάπου χρειάζεται να ξεφύγεις και να βάλεις πάρα πολύ δύναμη, να βάλεις πάρα πολύ προσπάθεια, πολύ προσπάθεια.
Εννοείται ότι το λιοντάρι συμβολίζει και τον ήλιο από πίσω, που σημαίνει ότι είναι και η απόλυτη πηγή φωτός, η απόλυτη δύναμη. Εδώ έχουμε και με ένα συμβολισμό που όντως σημαίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Και αυτό το οποίο σου λέει ότι παρόλο που μπορείς να κάνεις το καλύτερο στη ζωή σου για να ζήσεις, για να περνάς καλά, νιώθεις όμως παγιδευμένος ή παγιδευμένη. Και συνήθως από τις ευθύνες που επομίζεσαι ή από γεγονότα, παγιδευμένος, παγιδευμένη από γεγονότα ή από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να σου πάρουν την εξουσία σου. Όχι ακριβώς την εξουσία, τη δύναμή σου, τη λάμψη σου. Και αυτό είναι που εσένα σε τρελαίνει. Υπάρχει δρόμος διαφυγής. Εδώ πάμε στο δρόμο διαφυγής. Αν η κατάσταση σε απασχολεί πάρα πολύ, αυτό που χρειάζεται είναι να πάρεις βαθιές ανάσες και να ακολουθήσεις ένα τελείως διαφορετικό δρόμο. Και αυτή είναι η αιτία γενικότερα. Μάλλον υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες που συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν για να βρεις τη διαδρομή σου, για να βρεις τον δρόμο σου. Μόλις πεις ναι, έτσι είναι, το αποδέχομαι. Έχω συναντήσει ανθρώπους, δυσκολίες, καταστάσεις, χωρισμούς, το ένα, το άλλο κτλ. Είναι για να σε πάει στη διαδρομή που πρέπει να επιλέξεις. Η συμβουλή εδώ πέρα είναι ότι κάνε ειρήνη με ό,τι σου έχει συμβεί στη ζωή σου. Η σοφία σου αλλά και οι επιλογές σου στη ζωή θα σε βοηθήσουν και αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που λένε break free. Ελεύθερος, ελεύθερη. Η μοίρα πάντα είναι στα χέρια μας. Εμείς την ενεργοποιούμε. Να ξέρεις ότι για να βγουν, πρέπει να βγουν αυτά τα εμπόδια, η δύναμή σου όμως είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να πάρει και να βγάλει αυτά τα εμπόδια και να τα βάλει στην άκρη. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό αλχημικό και αυτό σύμβολο είναι η κλεψίδρα, που βεβαίως συνδέεται με το χρόνο. Όμως έχει η κλεψίδρα συμβολίζει επίσης και το ανέφικτο και τον αιώνιο κύκλο του χρόνου. Όλα γεννιούνται, όλα ξεκινάνε, όλα παφτάνε σε μια ορίμανση και μετά όλα ολοκληρώνονται. Ποιο είναι το πρόβλημα εάν έχεις επιλέξει την κλεψίδρα? Μάλλον έχεις παγιδευτεί, πόσο βαθύ, μάλλον έχεις παγιδευτεί στο χρόνο. Ότι κάπου ο χρόνος έχει σταματήσει για σένα, για κάποιο λόγο. Έχει σταματήσει ίσως λόγω τραγικών γεγονότων, γεγονότων που έχει περάσει από πολύ πόνο. Και σιγά σιγά όλο αυτό σου κλέβει επίσης και σου παίρνει και την ενέργεια. Αισθάνεσαι λοιπόν μια παγίδευση στον χρόνο, αισθάνεσαι τον πόνο και τα τραγικά γεγονότα και υπάρχει και μια νοσταλγία, αχ να μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο και να τα άλλαζα όλα. Με ένα μαγικό τρόπο. Επίσης, το πρόβλημα εδώ είναι οι προβληματισμοί που έχεις σχετικά με το μεγαλώνω, οριμάζω, προχωράω στην ηλικία, πότε ήμουν νέος, πότε ήμουν νέα, πότε προχώρησε η ηλικία μου και πώς αυτή τη ζωή τελικά ένα μέρος είναι και ο θάνατος. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, πεθαίνουμε. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβάσαι. Κάνε ειρήνη με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένας παγκόσμιος νόμος, κοσμικός νόμος, σημαίνει παντού στο σύμπαν, αργά ή γρήγορα όλα τα πράγματα, αστέρια γεννιόνται, αστέρια πεθαίνουν. Πλανήτες γεννιόνται, πλανήτες πεθαίνουν, είναι ένας κοσμικός κύκλος και αν καταφέρεις και κάνεις επίσης ειρήνη και με το παρελθόν σου, τότε αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι τι σε έχει κάνει, πόσο δυνατό δυνατή σε έχει κάνει ο χρόνος και επίσης πόσο δυνατότερος από κάθε άλλη φορά. Η συμβολή είναι ότι προσπάθησε από εδώ και στο εξής να κάνεις τις καλύτερες αποφάσεις με αγάπη προς τον εαυτό σου. Ζήσε εδώ πέρα, ζήσε εδώ, στο εδώ και στο τώρα, ναι, να αναπολύσεις και το παρελθόν, γιατί είναι και αυτό που σε οδήγησε εδώ, στο εδώ και στο τώρα, και φυσικά να προσπαθήσεις να πάρεις τις σωστές αποφάσεις με αγάπη, μέσα από αγάπη και για το ανώτερο καλό για σένα, για το επόμενο διάστημα στο μέλλον, ας το πούμε. Γιατί? Γιατί, ναι, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Μόλις το αντιληφθείς και το κάνεις αυτό, τότε ο χρόνος γίνεται ο φίλος σου. Και όχι ο εχθρός. Και μπορείς να ξεκινήσεις καινούριος, καινούργια. Η επόμενη επιλογή είναι η σελήνη. Η σελήνη λοιπόν έχει να κάνει με τα κρυμμένα συναισθήματα
και με τις κρυμμένες, ας το πούμε, αλήθειες που υπάρχουν μέσα μας και πολλές φορές δεν βγαίνουν προς τα έξω. Εγώ θα επιλέξω το κλειδί. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε φλασιά και το λέω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν λοιπόν έχεις επιλέξει, όσοι επιλέξατε λοιπόν τη σελήνη, σημαίνει ότι πολλές φορές η καρδιά σας είναι ένα πεδίο μάχης μέσα. Υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις, πολλές φορές και αντίθετες και αντίρροπες, όπου δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς τα βράδια πραγματικά και ξυπνάς στη μέση της νύχτας από τα προβλήματα, τους προβληματισμούς και αυτή την εσωτερική συναισθηματική διαμάχη. Ποιο είναι για τον καθένα ξεχωριστά το μυστικό εκείνο για τον καθένα, για την καθεμία που σε κρατά ξύπνιο εξύπνιο? Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, ποιο είναι αυτό το συνέστημα? Θα μου πείτε, μα υπάρχουν πολλά οικονομικά, αισθηματικά. Οκ, οκ. Ποιο είναι όμως το κυρίαρχο, ποιο είναι το νούμερο ένα? Και μετά πάμε και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι που χρειάζεται κάποιος να αντιληφθεί και να ξεχωρίσει επίσης τι είναι. Υπάρχει οργή, μίσος, θυμός, πάθος, προδοσία? Αυτό το συνέστημα πρέπει να έρθει στην επιφάνεια και να ξεκαθαρίσει. Υπάρχει όμως τρόπος για να βγούμε, υπάρχει λύση για να βγούμε από αυτόν τον κύκλο, από αυτή τη δυσκολία? Το πνεύμα σου χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βρει ειρήνη και χρειάζεται να πετύχει, και θα πετύχει με το να φέρει αυτά τα συναισθήματα στην επιφάνεια. Όταν κάποιος το αποδέχεται, τότε υπάρχει ένα καινούριο ξεκίνημα. Το μυστήριο ή το μυστικό, πολλές φορές, και αυτό το μυστηριώδες που κρύβουμε μέσα στο συναισθηματικό μας κόσμο, το μαύρο, το μυστηριό, το οποίο δεν βγαίνει προς τα έξω, πολλές φορές είναι τόσο ισχυρό, το οποίο μπορεί να μας δηλητηριάσει. Και η σελήνη σχετίζεται με το δηλητήριο, σχετίζεται με τα potions που λένε, δηλαδή με τα φίλτρα, τα μαγικά φίλτρα, και ένα από τα μαγικά φίλτρα μπορεί να είναι και πολύ δηλητηριώδες για εμάς. Τουλάχιστον σύμφωνα και με την αλχημική, αλλά και της, ας πούμε, την αλχημική, ας πούμε, διάσταση, έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η συμβουλή? Μάθε να εκφράσεις τον εαυτό σου. Το να κρύβεις τα συναισθήματά σου για αυτά τα οποία σε πιέζουν, εσωτερικά σε δηλητηριάζουν σαν ένα δηλητηριώδες μαγικό φίλτρο που παίρνεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, και αυτό σε δηλητηριάζει, το οποίο θα σε αρρωστήσει. Και μια άλλη συμβουλή είναι, εφόσον το επέλεξες, συντονίσου σε κάθε πανσέλινο και νέα σελήνη με τα μηνύματα τα οποία και τις συμβουλές που έχει να σου πει για να μπορέσεις να ισορροπήσεις. Στο επόμενο λοιπόν, που είναι το κλειδί, σε αυτό που επέλεξα κι εγώ. Τα κλειδιά πάντοτε έχουν να κάνουν με την αντίληψη της ζωής και τη διαδρομή, το πεπρωμένο μας, τη μοίρα μας. Διότι ανοίγουμε, ξεκλειδώνουμε στην ουσία τη μοίρα μας. Δείτε το λίγο συμβολισμό. Όταν βάζετε το δικό σας το κλειδί στην πόρτα του σπιτιού σας, είναι το πεπρωμένο σας, διότι ανοίγετε, μπαίνετε μέσα στο σπίτι σας, το οποίο είναι η φωλιά σας, είναι το μέρος σας, είναι εκεί που η ψυχή σας, το σώμα σας, το πνεύμα σας ξεκουράζεται, ή εκεί στο σημείο το οποίο έχετε βιώσει όλες τις καταστάσεις. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα εδώ πέρα? Υπάρχει μια μεγάλη απελπιστική ανάγκη για απαντήσεις σε αυτή τη ζωή και κυρίως το πού πηγαίνω. Ένα φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο ίσχυε από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, αλλά υπάρχει πολύ έντονο μέσα σου. Για μένα προσωπικά ισχύει. Παρόλο που κάνουμε εδώ τα ρο, αστρολογίες, αριθμολογίες, χειρομαντίες, αναλύσεις χεριού, πράγματα, βγαίνουν συμβόλαια κτλ. Πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό μέσα μας που πηγαίνουμε σαν άνθρωποι, για την άλλη διάσταση, για τις ψυχές, για τις επικοινωνίες, και πολλές ερωτήσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί και να μην απαντηθούν στη ζωή μας. Γιατί να συμβαίνει εκείνο, γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να είναι έτσι κοινωνία, γιατί να υπάρχει μίσος, γιατί να υπάρχει προδοσία, γιατί να υπάρχει απώλεια, γιατί οι άνθρωποι να μας προδίδουν, γιατί να μας κάνουν εκείνο, γιατί να μας κάνουν τ' άλλο. Όμως, πολλές φορές μπορεί να νιώσουμε και μια κούραση από αυτή την αναζήτηση και να τα παρατήσουμε. Έχει τον κίνδυνο αυτό το κλειδί. Να πούμε, τα παρατάω, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, είναι και είναι ανθρώπινο. Ή να υπάρχει βαρεμάρα, τεμπελιά, και ότι τίποτα δεν σε κινητοποιεί ή δεν σου δίνει κίνητρο. Ποιο είναι όμως εδώ πέρα, ας το πούμε, η συμβουλή, ή αν υπάρχει έξοδος? Ήρθε η στιγμή να λάμψεις. Τώρα είναι η στιγμή να πάρεις το κλειδί σου και να το γυρίσεις και να λάμψεις. Το εσωτερικό κλειδί της ψυχής και του πνεύματος. Διότι το κλειδί συμβολίζει επίσης και τις επιθυμίες, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν
σε τέτοιους διαδρομές όπου μπορούμε να ξεκλειδώσουμε συναισθήματα, πεπρωμένο, μοίρα, πνεύμα, ζωή, αλλά και εμπειρίες. Και μέσα από αυτές τις εμπειρίες να νιώσουμε γεμάτοι και ζωντανοί. Η συμβουλή είναι ότι ταξίδεψε. Και εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Ταξίδεψε. Γνώρισε κόσμο. Γνώρισε πράγματα. Σπούδασε. Κάνε. Να έρθεις επί... Ναι, ακόμα και έτσι. Ακόμα και έτσι μέσα από την καραντίνα. Μπορεί να πάρει κάποιος online μαθήματα, να αρχίσει να μαθαίνει, να κάνει. Ή αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το κανάλι, επικοινωνούμε, κάνουμε. Είναι ένα είδος επικοινωνίας και έκφρασης. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκείνο που χρειάζεται είναι επίσης να βρεις εκείνη τη φλόγα η οποία θα σε ενισχύσει και θα σου δώσει για τη ζωή να προχωρήσεις. Το επόμενο λοιπόν είναι το Hamsa Hand, είναι δηλαδή το χέρι Hamsa, το οποίο σημαίνει καλοχέρα, σημαίνει το καλό το χέρι, σημαίνει το ωραίο το χέρι. Βέβαια, όχι ακριβώς αυτό, αλλά με κάποιες παραλλαγές, όντως συνδυάζεται και στην Ανατολή κυρίως, είναι γνωστό και ως χέρι της Φατιμά, που σημαίνει και καλή τύχη. Επίσης, σημαίνει αυτό εδώ πέρα το χέρι, βέβαια με άλλους συμβολισμούς, απλά λέω πως είναι και λίγο γνωστό, και ως το χέρι της Παρθένου Μαρίας. Εδώ λοιπόν, αν έχεις επιλέξει αυτή την επιλογή, το χέρι λοιπόν της Φατιμά ή το χέρι Χάμσα όπως λέγεται, τότε εσύ συνδέεσαι με προστασία. Με προστασία επίσης και από τις κακές και αρνητικές δυνάμεις. Εάν το επέλεξες, τότε σημαίνει ότι διψάς για ελευθερία. Διψάς για απελευθέρωση, διψάς ώστε να έχεις τα δικά σου πράγματα ή την ελευθερία των δικών σου αποφάσεων. Και μέσα από αυτές τις αποφάσεις και την ελευθερία μπορεί να παίρνεις επίσης και σημάδια, συμβολισμούς, έτσι, έχει το υπόψη σου, συμβολισμοί οι οποίοι μπορούν να σου δώσουν και επίσης καλό είναι δες επίσης και το βιντεάκι το οποίο έχω γυρίσει για κάποια βιντεάκια που έχω γυρίσει για χειρομαντία. Μήπως δεις κάποια σημάδια, διότι εδώ έχει να κάνει και με το χέρι, έτσι. Έχω γυρίσει 4 βιντεάκια μέχρι στιγμής με ανάλυση χεριού, μπες, δες τα, ανάλυση για τύχη, για πεπρωμένο κτλ. Αυτά μπορούν να σε βοηθήσουν. Όμως τώρα, η έξοδος που προτείνει το εργαλείο ή τα εργαλεία ή η δυναμική που μας δίνει αυτό το χέρι, μας μιλάει για ελευθερία και μας μιλάει ότι πολλές φορές ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς ή εσύ περνάς μέσα από σκοτεινούς καιρούς και ήρθε η στιγμή να πάρεις στα χέρια σου τη μοίρα σου. Νιώθεις παγιδευμένος ή παγιδευμένη πολλές φορές, αλλά πρέπει πραγματικά αυτή η κίνηση είναι πολύ σημαντική. Όντως πρέπει να κλείσεις, να περικλείσεις τη δύναμή σου και να προχωρήσεις και να απελευθερωθείς. Ναι, χρειάζεται να συγχωρέσεις. Χρειάζεται να συγχωρέσεις εκείνους που είναι αδύναμοι, τη δική σου αδυναμία. Αυτός που ήταν σκληρή ή και τη δική σου σκληράδα, γιατί είναι αμφότερα πολλές φορές αυτά τα πράγματα, και να προχωρήσεις. Αυτό, το κλειδί το οποίο υπάρχει, είναι η αγάπη. Η μέγιστη δύναμη που μπορεί ένας άνθρωπος να γνωρίσει είναι η αγάπη. Αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη. Η συμβουλή εδώ πέρα είναι ότι βρες το χρόνο ώστε να ριλαξάρεις, να ξεκουραστείς και να ανανεώσεις την ενέργειά σου. Διότι όλες αυτές οι καταστάσεις σε οδήγησαν στο να χάνεις ενέργεια και να είσαι κουρασμένος ή κουρασμένη, και με το να ξεκουράζεσαι είναι αυτό το οποίο, μάλλον η συγχώρεση και η ξεκούραση, όσο δύσκολο και να είναι, είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν το κίνητρο και τη δύναμη για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ανακαλύψεις το εσωτερικό σου πνεύμα. Λοιπόν, αυτά ήτανε, τα μαζεύω τώρα προκειμένου. Θα μαζέψω και αυτά εδώ πέρα, να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα προς ένα τις επιλογές μας ανά σύμβολο. Ωραία λοιπόν, και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Θα βγάζω ένα από τα σύμβολα και θα κάνουμε το ρουνικό μας σταυρό. Ωραία λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να επιλέξουμε, αλλά για να γίνει αυτό θα κάνουμε κάποια πραγματάκια πρώτα. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα φέρω τα σύμβολα μου. Εδώ.
αυτά τα σύμβολα. Στη συνέχεια είναι αυτά τα σύμβολα με τα οποία θα τα αναλύσουμε. Και το κάθε, μισό λεπτό, να κάνω ως εξής, να τα βάλω εδώ. Εδώ. Λοιπόν, 3. Λοιπόν, το 4 και το 5. Λοιπόν, εδώ είναι, φαίνονται όλα, για να κάνουμε την ανάλυση μας. Λοιπόν, να τα φέρω εδώ να φαίνονται, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τι κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα επιλέξουμε το πρώτο σύμβολο. Ένα λεπτό, να βρω το πρώτο σύμβολο, το οποίο, αν θυμάστε, ήταν το λιγάρι. Το θέμα μας, λοιπόν, είναι ο δρόμος ζωής, έτσι. Να το φέρω εδώ. Λοιπόν, ο δικός μας δρόμος ζωής. Τι μας επιφυλάσσει, τι υπάρχει, τι εμπειρίες, τι γίνεται, οι επιλογές μας αυτές που επιλέξαμε, ποια είναι τα πιο ιδιαίτερα μηνύματα για το κάθε σύμβολο. Αλλά, για να δούμε με ποιο deck θα επιλέξουμε, δεν θα το επιλέξουμε το deck όποιο θέλουμε εμείς, θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο και θα σας τον εξηγήσω. Λοιπόν, ένα λεπτό, επιλέγω εγώ στην τύχη τώρα ένα χαρτί, εδώ το οποίο, έναν ρούνο δηλαδή, ο οποίος είναι ο αριθμός 3, είναι το Ansuz. Λέων Ερμής από πίσω έχει να κάνει κυρίως με την επικοινωνία. Επικοινωνία όμως συμβολίζει και το θάνατο. Προσέξτε, το θάνατος όμως εδώ πέρα μπορεί να σημαίνει να αφήσω κάτι παλιό και να πάω σε κάτι καινούριο. Είπαμε είναι ο αριθμός 3. 1, 2, 3. Με αυτά λοιπόν θα κάνουμε. Οπότε πάω στην άκρη. Να πάνε στην άκρη αυτά τώρα. Δεν μας χρειάζεται πλέον. Να έρθει εδώ πέρα το σύμβολο. Να έρθει και αυτό εδώ πέρα το οποίο παίζει το δικό του ρόλο. Τώρα, αυτό το σύμβολο, με αυτά θα κάνουμε μόνο μεγάλες αρκάνες, αυτό το σύμβολο, το Ansuz, θα το δείτε εδώ πέρα και σε μια άλλη αποτύπωση, σημαίνει μηνύματα, δώρα, πληροφορίες, επικοινωνία και είναι και ένα σύμβολο το οποίο σημαίνει επίσης η ανάσα του κόσμου, η ανάσα του σύμπαντος, η ανάσα του διαστήματος. Είναι πολύ ιδιαίτερο διότι είναι τα μηνύματα τα οποία μπορεί να θέλει να μεταφέρει σε εσάς, ας το πούμε έτσι, από άλλες διαστάσεις και για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σας και αυτά τα μηνύματα για να τα πάρετε λίγο πάνω σας. Πάμε όμως να κάνουμε τώρα, θα κάνουμε τον απλό ρουνικό σταυρό των 5 θέσεων, οπότε πηγαίνουμε να δούμε τα εξής. Το ένα είναι, είστε εσείς. Εσείς λοιπόν όπου έχετε επιλέξει το λιοντάρι, είπαμε το λιοντάρι έχει το εξής. Απελευθέρωση από κάτι, αλλά και να πάρει τον έλεγχο στη ζωή. Να πάρει τον έλεγχο στη ζωή. Και ξεκινάμε λοιπόν. Και έχουμε την πρώτη μας επιλογή. Ο συμβουλευόμενος, εσείς, οι επιθυμίες σας κτλ. Έχει βγει το αστέρι. Πόσο στο ακριβώς, στο οποίο έχει να κάνει με τον κόσμο. Έχει να κάνει λοιπόν εσείς ότι οι επιθυμίες σας είναι να βρείτε τη διαδρομή σας, την τύχη σας, τον κόσμο σας, να προχωρήσετε. Μια θετική κάρτα. Κοιτάξτε, είναι και μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα. Στο βάλω εδώ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα. Παρόλο που είναι ασπρόμαυρη, είναι πάρα πολύ περιγραφική θα έλεγα, από τις πιο θετικές κάρτες και έρχεται να σας μιλήσει βεβαίως για αισιοδοξία, για ελπίδα, για δύναμη. Αυτή είναι και η επιθυμία σας, να υπάρχει μια ελπίδα. Λοιπόν συντονίζεστε. Αυτό θέλει να σας πει. Το νούμερο 2 είναι τα εμπόδια. Για να δούμε ποια είναι τα εμπόδια και ποιες είναι εκείνες οι δυσκολίες. Τα εμπόδια είναι η μεγάλη ιέρεια. Εδώ το εμπόδιο είναι οι αλήθειες, η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, οι επιλογές. Θα σας πρότεινα το εξής. Εσείς τώρα θα το δείτε βεβαίως. Εσείς συντονίζεστε, φαίνεται, καλά με τη Σελήνη και με την Πανσέλινο. Όμως, η Σελήνη και η Πανσέλινο για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι και αρνητικό. Είναι πολλές φορές το λέμε, όχι, βαριά, τη νιώθω, περίεργα κάνω, είναι δύσκολο. Παρόλο που η Πανσέλινο και η Νέα Σελήνη επηρεάζουν θετικά. Σε κάθε κύκλο, λοιπόν, κάθε μήνα, επειδή έχουμε περίπου, έτσι, υπάρχουν και κάποιες διαφοροποίησεις. Λοιπόν, σε κάθε Πανσέλινο και σε κάθε Νέα Σελήνη κάθε μήνα, δείτε αν συντονίζεστε θετικά ή αρνητικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα μου πείτε, ωραία, αν συντονίζουμε αρνητικά τι κάνω, προσπαθήστε με θετικό τρόπο να αλλάξετε την ενέργειά σας. Να κάνετε μια κίνηση, να βάλετε λίγο σε κίνηση το σώμα, να κάνετε ένα διαλογισμό, μια προσευχή, να ανασάνετε ανάσες, να έρθετε σε μια ηρεμία, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι προσέχετε γυναίκες. Διότι είναι γυναίκες οι οποίες δεν σας λένε την αλήθεια. Ή είναι αντίζηλες, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, πάντως σημαίνει
γυναίκα η οποία δεν είναι θετικά απέναντί σας και δεν συνεργάζεται μαζί σας. Μπορεί να είναι πεθέρα, μπορεί να είναι μια ξαδέρφη, μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι ένα τρίτο πρόσωπο, μπορεί να είναι μια που ζηλεύει, μπορεί να είναι μια συνάδελφος. Προσέξτε τη, γιατί αυτό είναι το εμπόδιο σας στη ζωή σας και σας κόβει την ελπίδα σας, σας κόβει την αισιοδοξία σας, σας κόβει, μπαίνει εμπόδιο στη δική σας διαδρομή, στο δικό σας δρόμο. Το επόμενο λοιπόν είναι οι γνώμες, το 3 είναι οι γνώμες των άλλων και εξωτερικοί παράγοντες. Μάλιστα είναι η αναζήτηση, εδώ είναι ο ερημίτης. Δεν είναι κακή καρδά, είναι καλή. Περισσότερο σημαίνει ψάχνω την ψυχή μου, ψάχνω να βρω περισσότερα πράγματα μέσα εσωτερικά με την ψυχή μου, τι συμβαίνει, τι γίνεται, που βαδίζω, τι κάνω. Είστε σε μια αναζήτηση και εδώ αναζητάτε και εδώ αναζητάτε. Και αυτή εδώ πέρα σας λέει και ψέματα κιόλας. Σαν να σας θέλει να σας πει αυτή τη στιγμή το ρίξιμο που κάνουμε ότι μην τα παρατάς. Μην παρατάς να προχωράς στη διαδρομή την οποία έχεις βάλει. Εντάξει. Μην τα παρατάς, διότι το λιοντάρι σημαίνει παίρνω τον έλεγχο. Επίσης σημαίνει παίρνω τον έλεγχο και από αυτή εδώ πέρα και ελέγχω τις καταστάσεις. Το επόμενο είναι ποιες είναι οι συμβουλές. Οι συμβουλές που έχουν να σας πούνε είναι, σας είπα προηγουμένως για μια σελήνη. Έχει βγει η σελήνη λοιπόν. Η σελήνη είναι και θετική κάρτα και αρνητική κάρτα. Συνήθως της δίνω μια αρνητική χρειά. Όμως, σε εσάς, επειδή είναι συμβουλή τώρα εδώ πέρα, είναι η δική σας η ενέργεια, σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη διέστηση και χρησιμοποιήστε τη για να βρείτε τη διαδρομή σας. Αυτό σημαίνει εδώ. Μη φοβάστε, ναι θα έχετε ανασφάλειες, ναι τα πράγματα είναι περίεργα, ναι είναι δύσκολα, όμως προχωράμε με αισιοδοξία, με δύναμη, σαν λιοντάρια. Γι' αυτό σας έχω βάλει εδώ πέρα και τα σύμβολα. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει εδώ Λέων, εδώ έχει βγει το ο Λέων. Ο θάνατος που σημαίνει δίνω τέλος σε κάποια πράγματα και προχωράω. Ξεπεράστε τα εμπόδια σας. Τα χαρτιά λένε, σαν να σας κάνω προσωπικό είναι, τα χαρτιά λένε ξεπεράστε τα εμπόδια σας, εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και προχωρήστε. Και το πέμπτο που είναι το τελικό αποτέλεσμα, είναι μια τελική αποτύπωση, είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σημαίνει χρησιμοποιώ τη λογική μου, κατανοώ τους καρμικούς νόμους, κατανοώ τι σημαίνει δίκιο, τι σημαίνει άδικο, να μην αδικώ, να βάζω τα όρια μου, γιατί εδώ έχει μπει, κοιτάξτε τι έχει γίνει εδώ. Είστε εσείς, οι επιθυμίες σας, έχετε βάλει τη δικαιοσύνη στη μέση και έχετε βάλει και το εμπόδιο. Βάζω όριο σημαίνει, η δικαιοσύνη σημαίνει βάζω και όριο. Η δικαιοσύνη σημαίνει να δούμε τι είναι δίκιο. Αυτήν είσαι εδώ πέρα, μπορεί να της μιλήσετε και να της πείτε, ή αν σας τύχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, μπορεί να της πεις μισό λεπτό, τι είναι λογικό και δίκαιο. Αυτό θα λέτε, έτσι με έναν τρόπο δυναμικό. Εδώ όμως επίσης βγαίνει και το εξής, ότι πρέπει να ξεπεράσετε και τις ανασφάλειες σας. Πρέπει να προχωρήσετε για να βρείτε τη διαδρομή σας. Ξεπερνώ φόβους, ανασφάλειες. Αλλά όπως και να είναι όμως, είναι ένα θετικό χαρτί. Διότι αυτό εδώ παρόλο που είναι εμπόδιο, μπορεί να γυρίσει και σε θετικό. Και από εκεί που είναι εναντίον σας αυτή η γυναίκα ή αυτός ο άνθρωπος, κυρίως θηλυκή φιγούρα, παρόλα αυτά όμως με τη δική σας τη στάση, τη δική σας λογική, τη δική σας δικαιοσύνη, τη δική σας δυναμική ψυχή, μπορείτε να βάλετε όριο και να επιλέξει να είναι κοντά σας, να είναι σύμμαχος. Είναι και αυτό πολύ θετικό. Ο δρόμος λοιπόν, η δική σας η διαδρομή, με το σύμβολο που επιλέξατε, σημαίνει και απελευθέρωση, έτσι. Εδώ σημαίνει απελευθερώνομαι και από τους φόβους. Αυτό ήταν λοιπόν πολύ ωραίο, συγκλονιστικό θα έλεγα, για την πρώτη επιλογή, το πρώτο σύμβολο. Να το μαζέψουμε. Το βάλουμε εδώ αυτό. Ωραία. Αυτό το σύμβολο δεν μας χρειάζεται πλέον, δεν το βλέπετε. Ωραία, είναι εκτός πλάνου για να μην σας δημιουργεί θέμα. Και πάμε στο επόμενο τώρα. Το δεύτερο σύμβολο. Όσοι έχετε επιλέξει το δεύτερο συμβολάκι, το οποίο είναι η κλεψίδρα. Τη βάζω εδώ. Έχουμε πει λοιπόν ότι η κλεψίδρα είναι ο κύκλος του χρόνου. Αυτό το οποίο σημαίνει ότι πολλές φορές για εσάς έχετε περάσει κάποιες δυσκολίες, έχετε περάσει πόνο, έχετε περάσει δύσκολες καταστάσεις, έχετε πονέσει. Όμως κάντε ειρήνη και συγχώρεση. Να επιλέξουμε και ένα σύμβολο ρούνο για να δούμε με ποιο θα πάμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ωραία. Και είναι το ρουζ. Καρκίνος, Ταύρος, Λέων, δύναμη, μεγάλη αίρια, αριθμός 5, πλουτόνιες ενέργειες, καρακαρμικό και εννοείται ότι αυτές οι ενέργειες εδώ είναι πολύ δυναμικές και έχουμε το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες. Πολύ ωραία. Οπότε, για εσάς, το σημείο κλειδί είναι ότι κάνε από εδώ και πέρα, προσπάθησε να ζυγίσεις τις αποφάσεις σου. Ναι, μεν έχεις πολύ δύναμη, έχεις φίλους και επίσης ζήσε στο παρόν,
έχοντας όμως υπόψη και το παρελθόν και αναλογιζόμενοι και το μέλλον. Για πάμε να δούμε. Το πρώτο λοιπόν είστε εσείς. Έλα, πόσο όμορφο είναι ο ήλιος. Οι επιθυμίες σας, ναι, θέλετε ζεστασιά εσείς, θέλετε ζεστασιά από τους ανθρώπους, έτσι. Έχει και ζωάκια εδώ πέρα, δηλαδή η ζωή σας θέλετε να είναι ζεστή, από αγάπη, να λιώνετε από αγάπη. Μια αγκαλιά, ένα χάδι, μια καλή κουβέντα, ένα χτύπημα στην πλάτη, μάλλον όχι χτύπημα στην πλάτη, είναι και λίγο περίεργο, είναι και λίγο ψυχρό καμιά φορά. Αλλά θέλετε τον άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός, φίλος, φίλη, εραστής, ερωμένος, γκόμενος, οτιδήποτε, να το πω έτσι, πολύ απλά και λαϊκά, εσείς θέλετε τη ζεστασιά. Και είναι καλό, είναι η επιθυμία σας και η αισιοδοξία και να παίρνετε και αισιοδοξία. Η δική σας λοιπόν η διαδρομή σημαίνει βγαίνει για εσάς αισιοδοξία λοιπόν. Ζεστασιά, γλύκα και αισιοδοξία. Για να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο σας. Ποιο είναι το εμπόδιο που σας εμποδίζει και βεβαίως είναι το να καθυστερείτε και ο φόβος του αγνώστου. Φοβάστε το άγνωστο και φοβάστε ακόμα και τους ανθρώπους. Φοβάστε να εμπιστευτείτε, φοβάστε να προχωρήσετε, διότι νομίζετε ότι θα την πατήσετε. Γιατί αυτό εδώ πρέπει, κοιτάξτε, το ένα πόδι είναι στον αέρα, το άλλο είναι στέκει εδώ στη γη, αλλά λέτε μετά πού πάει, είναι γκρεμός κάτω. Είναι γκρεμός ή απλά είναι λίγα εκατοστά και το πόδι θα πατήσει σταθερά στη γη. Κανείς δεν ξέρει. Αν δεν κάνουμε και το άλμα, κανείς δεν ξέρει. Φοβάστε τα νέα ξεκινήματα. Φοβάστε να προχωρήσετε. Πολλές φορές χάνετε χρόνο για να μάθετε καταστάσεις, πράγματα από εδώ, από εκεί, τι έχει συμβεί. Και φοβάστε το νέο ξεκίνημα. Και είναι και το εμπόδιο σας, είναι και το αρνητικό σας αυτό. Το επόμενο είναι η γνώμη των αλλώνων. Για να σου λοιπόν να δούμε. Η γνώμη των αλλώνων. Το εξωτερικό περιβάλλον, ας το πούμε, είναι πολύ καλό. Είναι ο τροχός της τύχης. Αυτό εδώ πέρα έρχεται για να σας βοηθήσει πάρα πολύ και να σας δώσει πολύ μεγάλη αισιοδοξία και να σας πει, ξέρεις κάτι, μη φοβάσαι, προχώρα, ναι, τα πράγματα, υπάρχουν και εμπόδια στη ζωή, εδώ σημαίνει και ρίσκο που δεν παίρνω. Πάρε τα ρίσκα σου, προχώρα, δες και θα ξέρεις μετά. Τι λέει η παροιμία, καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Όμως έχετε την τύχη και οι άνθρωποι που έρχονται στο δρόμο σας είναι καρμικοί, δηλαδή έπρεπε να συναντηθείτε με αυτούς, ήταν μοιραίο ας το πούμε, ή γεγονότα καταστάσεις, δείτε το όρημα, αντιμετωπίστε το με αισιοδοξία, διότι έπρεπε να το περάσετε. Ό,τι και να είναι, γιατί έχουμε και ένα πλούτονα εδώ. Και μεγάλη αίρια που σημαίνει και εδώ καρμικότητα. Δηλαδή, τι εννοώ. Κάποια γεγονότα, κάποιες καταστάσεις δύσκολες, κάποιοι άνθρωποι που σας δυσκόλεψαν και κάποιοι άνθρωποι όμως οι οποίοι σας δώσανε και πολύ μεγάλη χαρά, έτσι. Είναι καρμικά γεγονότα για εσάς. Δείτε το αυτό, αφουγκραστείτε το και προχωρήστε, διότι έχετε μπροστά σας απελευθέρωση. Αυτό σημαίνει απελευθερώνομαι και από τον κύκλο του χρόνου. Πολύ σημαδιακό. Το επόμενο είναι οι ενέργειες, οι δικές σας και οι συμβουλές. Και η συμβουλή έχει βγει ο ερημίτης. Σημαίνει συνεχίζουμε να αναζητούμε έναν ανώτερο σκοπό στη ζωή μας, να ψάχνουμε να βρούμε αλήθειες, να ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα οποία θέλουμε. Είστε σε μια αναζήτηση εσείς, εδώ και πολύ καιρό. Και πολλά χρόνια θα έλεγα. Αναζήτηση αγάπης, αναζήτηση ζεστασιάς, αναζήτηση συντροφικότητας, αναζήτηση υποστήριξης, αναζήτηση φίλων. Ο καθένας βέβαια ό,τι αναζητά από το δικό του το κομμάτι. Όμως είστε σε αναζήτηση, μην τα παρατάτε. Συνεχίστε να αναζητάτε, διότι είναι στο δρόμο σας να ανοίξει αυτό. Το έχετε λοιπόν. Και είναι αισιόδοξο, είναι πολύ αισιόδοξο το ρίξιμο. Είναι πολύ αισιόδοξο ακόμα και με αυτόν εδώ πέρα λίγο περίεργο, γιατί κοιτάξτε, εδώ πάει από εδώ, αυτός πάει από εκεί και όλοι οι υπόλοιποι κοιτάνε κατά κάποιο τρόπο από εδώ. Ακόμα και η μαϊμού εδώ, παρόλο που είναι τυφλή, κοιτάζει από εδώ. Έχει μια τέτοια φορά. Στα ταρό παίζουν όλα ρόλο. Λοιπόν, αυτό όμως τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι προς τα εσάς. Αυτό είναι θετικό. Και για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα, λοιπόν, και το τελικό αποτέλεσμα, μισό λεπτό, είναι ο κόσμος. Μια φανταστική κάρτα. Πάρα πολύ καλή, είναι εξαιρετική και σημαίνει μαθήματα. Εσείς λοιπόν που έχετε πονέσει στη δεύτερη επιλογή, που έχετε πέρασει δύσκολα, να ξέρετε ότι όλα μα όλα σε αυτή τη ζωή είναι καρμικά μαθήματα, είναι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ξέρω μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά τι να κάνουμε. Και όταν τα περάσετε αυτά τα μαθήματα θα αποφυτίσετε, γι' αυτό αυτή είναι η δάφνη της αποφύτισης, η δάφνη της αποφύτισης είναι μια ελιά βέβαια. Το σύμβολο της ελιάς που τα δίνανε παλιά στους νικητές. Στην αρχαία Ελλάδα δίνανε, στεφανώνανε τους νικητές με κλονάρια, ας το πούμε, από αρχαία ελιά. Αυτό σημαίνει και εδώ. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραίο, θέλω να το δείτε. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Έχετε περάσει πολύ δύσκολα. Μαθήματα είναι αυτά.
Και ήρθε η στιγμή να το αντιληφθείτε, να δώσετε στον εαυτό σας τα πολλά μπράβο, να αγαπήσετε τον εαυτό σας και εννοείται φυσικά να αποφυτίσετε, γιατί ο Κρόνος εδώ είναι ο δάσκαλος, ο μέγας κύριος των καρμικών γεγονότων και ο μέγας αυτός δάσκαλος που μας μαθαίνει. Ναι, ακριβώς είναι, είμαστε σχολείο. Δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι και είναι οι σοφοί που λέει αυτή η ενσάρκωση. Είναι ένα μεγάλο σχολείο με πολλά μαθήματα. Λοιπόν, και εφόσον περάσετε τα μαθήματα, γιατί αυτό είναι το μυστικό νόημα, τότε θα αποφυτίσετε και θα πάρετε συμβολικά το λέω και το πτυχίο. Είναι πολύ θετικό, είναι πολύ καλό. Διότι σας καλεί επίσης με τη ζεστασιά να αφήσετε πίσω και τον πόνο. Βέβαια, τι σημαίνει εδώ, γιατί έχει βγει εδώ πέρα και έχει βγει και η κλειψίδα. Χρόνος. Εδώ χρειάζεται και λίγο χρόνο. Πολύ καλό, πολύ εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο. Θα το βάλω αυτό πίσω. Ωραία. Οκ. Πάμε στην επόμενη επιλογή, η οποία είναι η επιλογή νούμερο 3. Πού είναι η σελήνη μας, έτσι, κλασικό, πολύ ωραίο σύμβολο, το οποίο έχει να κάνει με συναισθήματα και κρυμμένες αλήθειες στη ζωή μας. Και επίσης συναισθήματα δεν είναι μόνο θέματα αγάπης, είτε πάμε μην είναι οργή, θυμός, απογοήτευση, πάθος, μίσος, όλα. Και σου λέει εδώ η σελήνη, μην τα καταπιέζεις, άφησέ τα να εκφραστούν. Για να πάρουμε ένα σύμβολο, ωραία, αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Μπερκάνα. Ιχθύς, ταιριάζει με τη σελήνη, παρθένος, καρκίνος, αυτοκράτηρα και αυτό που σημαίνει είναι νέα ξεκινήματα. Ωραία λοιπόν. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος συμβολισμός και είναι ο αριθμός 16, θα δούμε και με ποιο deck θα παίξουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος συμβολισμός διότι η νέα σελήνη, όταν εσείς συντονίζεστε με τη νέα σελήνη, γι' αυτό σημαίνει και νέα ξεκινήματα, δείτε και αν το παρατηρήσετε λίγο, αν το γυρίσω λίγο ανάποδα, σαν να κάνουν ένα προς τα εδώ, να έχουν ένα συντονισμό θα έλεγα. Λοιπόν, όμως, αυτό που λέει εδώ πέρα είναι νέα ξεκινήματα. Συντονίζεστε με τη νέα σελήνη, με τις ενέργειες της νέας σελήνης στη ζωή σας. Δείτε το, δείτε πότε σας εκφράζει η νέα σελήνη κάθε μήνα, για να μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις, να το δείτε και πώς συντονίζεστε, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά λέμε τώρα εδώ πέρα κάποια πράγματα τα οποία εσείς θέλετε να τα ακολουθήσετε. Είπαμε το 16, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Με αυτές εδώ πέρα. Λοιπόν, πολύ ωραίες κάρτες και αυτές και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η ερμηνεία μας τώρα εδώ πέρα σχετικά με τα σύμβολα που επιλέξατε και το δρόμο ζωής. Ο δικός μας ο δρόμος λοιπόν, έτσι. Ο δικός μας ο δρόμος μας έχει χρόνια διαλέξει, λέει και το άσμα ασμάτων, το άσμα του ενός πολύ διάσημου καλλιτέχνη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο συμβουλευόμενος, οι επιθυμίες σας. Έλα ήλιος. Και εσείς επιθυμείτε ζεστασιά, επιθυμείτε αγάπη, επιθυμείτε αλήθειες, επιθυμείτε ομορφιά στη ζωή σας, αισιοδοξία, επιτυχίες, όλα, τα θέλετε όλα. Και καλά κάνετε και έχετε αυτές τις επιθυμίες και τώρα τι έχει γίνει, ένα πολύ ωραίο συμβολισμός. Αυτά εδώ πέρα, η σελήνη και ο ήλιος, λέγονται και τα φώτα στην αστρολογία. Όταν εξετάσουμε, στην αστρολογία εξετάζουμε μια σειρά κάποια γεγονότα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τη σελήνη και τον ήλιο ενός ανθρώπου. Του ζωδίου, πώς είναι οι θέσεις, ποιοι είναι οι πλανήτες, πώς επηρεάζεται, διότι τι σημαίνει, σημαίνει ο εαυτός, σημαίνει ο εσωτερικός εαυτός και σημαίνει και τα συναισθήματα και πώς το άτομο σκέφτεται και ενεργεί. Εσείς λοιπόν θέλετε αισιοδοξία, θέλετε χαρά στη ζωή σας. Το εμπόδιό σας είναι ένας αυτοκράτορας, εδώ τώρα. Υπάρχει μία σύγκρουση σε πρώτο επίπεδο. Μία σύγκρουση μεταξύ συναισθήματος και λογικής, μεταξύ πραγμάτων τα οποία αισθάνεστε αλλά και πώς πρέπει εσείς να συμπεριφερθείτε ή σας πιέζουν να συμπεριφερθείτε και λέτε μέσα σας εσείς, μα εγώ είμαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, γιατί να φερθώ με απόλυτη τετράγωνη λογική. Και φυσικά είναι εδώ δυσκολίες με την αρσενική ενέργεια. Μπορεί βέβαια να είναι, επαναλαμβάνω, ένας πατέρας, μια πατριαρχική φιγούρα, ένας πολύ ισχυρός άντρας, ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σας, είτε είστε άντρες είτε είστε γυναίκες, και σας μιλάει για λογική. Εντάξει, σας μιλάει για λογική, σας μιλάει για πρωτοπορία, σας λέει να είσαι πρώτος, να είσαι πρώτη, να είσαι πρώτος στο σχολείο, να είσαι πρώτος εδώ, να είσαι πρώτος εκεί, στη ζωή σου, προσπάθεια, κάνε προσπάθεια, αυτά. Μπορείς να φτάσεις ψηλά όπως εγώ ή δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Πολλές φορές όμως ο πύχης που μας θέτουν οι άλλοι είναι μέσα από το δικό τους το κριτήριο και όχι το δικό μας.
Αυτό σημαίνει ότι εγώ, φίλε, μπορεί να θέλω να γίνω, να πω τώρα, αστρολόγος, έτσι, και να μην γίνω δικηγόρος. Γιατί ο δικηγόρος να είναι μέσα στα πρότυπα τα κοινωνικά και ο αστρολόγος να είναι εκτός, ας πούμε, κοινωνικού προτύπου και να το χλεβάζουμε και να το κοροϊδεύουμε. Εννοείται, βέβαια, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν και οι απατεώνες, υπάρχουν και οι σοβαροί όμως άνθρωποι. Εδώ σημαίνει όμως πεποιθήσεις, σημαίνει λογική και αυτά που σας περνάνε, γι' αυτό είναι και το εμπόδιο σας εδώ, που σας περνάνε οι υπόλοιποι, οι πεποιθήσεις οι δικές τους και δεν σας αφήνουν να ανασάνετε. Θέλετε ένα σύντροφο, θέλετε ένα σύζυγο, θέλετε να είναι ο εραστής, θέλετε να είναι ο γκόμενος, θέλετε να είναι οτιδήποτε, ένας φίλος, οτιδήποτε θέλετε. Αλλά είναι εμπόδιο διότι σας περνάνε και προσπαθούν, αυτός εδώ πέρα είναι και πολύ χειριστικός. Έχει μία πυθό με τετράγωνη λογική που σας φάνει σε, που σας φτάνει σε ένα αδιέξοδο λογικής και δεν μπορείτε να απαντήσετε πολλές φορές. Δεν έχετε επιχείρημα. Είναι και ανάρκησος. Δεν θα το βγάλετε πέρα πολύ εύκολα με αυτόν εδώ πέρα. Αυτό που χρειάζεται είναι αισιοδοξία και να προχωρήσετε. Για να δούμε και το εξωτερικό, οι γνώμες και το εξωτερικό περιβάλλον που σας επηρεάζει και είναι ο τροχός της τύχης. Έλατε. Πολύ καλό. Είναι εξαιρετικό. Στη ζωή σας λοιπόν εδώ πέρα, αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι μπορείτε να προχωρήσετε και να αλλάξει πραγματικά η τύχη σας. Έχετε δύο πολύ δυνατά χαρτιά, αυτό και αυτό εδώ πέρα, το οποίο αυτός εδώ πέρα αρχίζει και αποδυναμώνεται. Αυτό σημαίνει, ο τροχός της τύχης σημαίνει παίρνω τον τροχό της τύχης στα χέρια μου και τον γυρνάω. Εξαιρετικό. Το επόμενο, είναι, δεν λέω κάτι άλλο, διότι εδώ είναι εξαιρετικό αυτό το χαρτί, σας παρακαλώ δείτε το, είναι εξαιρετικό. Το τέταρτο λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με τις ενέργειες και είναι μάλιστα, πώς μας επηρεάζουν εδώ. Η συμβουλή, ποια είναι η συμβουλή εδώ, πάλι μια αρσενική φιγούρα, έτσι. Εσείς κυρίως θέλετε να έχετε μια αρσενική φιγούρα και να είναι δίπλα σας, να σας στηρίζει, να σας βοηθάει, να δίνει συμβουλές, να έχει μια πρωτοβουλία κινήσεων, πρωτοβουλία στη σχέση, πρωτοβουλία σε πράγμα, σας αρέσει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως είστε και λίγο διαφορετικοί. Όμως, εδώ αυτή η κάρτα σημαίνει έχει πίστη να προσέχεις, έχει πίστη γιατί είναι το θετικό. Δεν είναι το αρνητικό, είναι η θετική αποτύπωση. Γιατί στην αρνητική είναι μαύρος μάγος κι αυτός. Λοιπόν, όμως η συμβολή του εδώ είναι έχει πίστη, έχει πίστη στο πνευματικό σου σχέδιο, έχει πίστη στο σχέδιο του Θεού, έχει πίστη σε αυτά τα οποία συμβαίνουν για κάποιο λόγο, δεν είναι για κακό, είναι για τη δική σου βελτίωση, για τη δική σου αισιοδοξία, για τη δική σου αλλαγή του κάρμα. Πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο αυτό. Και για να πάμε και στο και στην επόμενη κάρτα που είναι το κέντρο, το τελικό αποτέλεσμα και είναι οι εραστές. Α, μάλιστα. Εδώ δίνεται πολύ πολύ μεγάλη σημασία σε θέματα αγάπης, σε θέματα επιλογής στον έρωτα. Σας αρέσει ο έρωτας. Αγαπάτε τον έρωτα, έτσι. Αγαπάτε την αγάπη. Πώς να σας το πω. Ζείτε για την αγάπη. Ζείτε για τον έρωτα. Και είναι στο δρόμο σας. Και συντονίζεστε. Κοιτάξτε, έχει βγει κεντρικό χαρτί. Σε αυτό εδώ πέρα το άνοιγμα, σε αυτό εδώ πέρα το ρίξιμο, το οποίο είναι πολύ έτσι όμορφο, πολύ γλυκό. Συγγνώμη, συγχωρέστε να τα βάλω λίγο στην άκρη. Και πολύ σημαντικό. Εδώ δείχνει αγάπη. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, διότι η Σελήνη μιλάει για αγάπη. Ανοιχτείτε, δείτε με αισιοδοξία τα πράγματα. Ναι, χρειάζεται και η λογική εδώ πέρα, καμιά φορά να δούμε και κάποιες λογικές, ok, αλλά αφαιθείτε στην έννοια του έρωτα και της αγάπης. Θα μου πείτε τώρα, εάν δεν έχετε εσείς, δεν έχετε κάποιο άνθρωπο στη ζωή σας, μπορεί να συναντήσετε. Γιατί είπαμε, αυτό είναι άχρονο επίσης, δεν υπάρχει χρόνο. Μπορεί να συναντήσετε κάποια στιγμή στη ζωή σας μια άλλη αγάπη, μια δεύτερη αγάπη, έτσι, ύστερα από μια άλλη δύσκολη σχέση. Ή σημαίνει πολύ καλή συνεργασία στα επαγγελματικά, ή μπορεί επίσης να σημαίνει και πολύ καλός φίλος ή φίλοι που είναι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που είναι στο περιβάλλον σας και σας αγαπάνε, σας λατρεύουν πραγματικά και σας βοηθάνε. Η διαδρομή σας λοιπόν εδώ είναι εξαιρετική, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ γλυκιά. Και έχει και πολύ αγάπη, πολύ αισιοδοξία και πολύ αγάπη. Κοιτάξτε να δείτε τι όμορφα χαρτιά. Ήλιος, αισιοδοξία, έχει πίστη, okay, αυτός είναι λίγο εμπόδιο, μιλάει για λογική πολύ, εντάξει, αλλαγή του κάρμα και της τύχης, να γυρίσουν τα πράγματα, να γυρίσει και ο τροχός που λένε και οι εραστές. Εξαιρετικό χαρτί, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ πέρα την τρίτη μας επιλογή και να πάμε τώρα στην επόμενη επιλογή. Που είναι αυτή που είναι και η δικιά μου επιλογή, που είναι το 4 και είναι το κλειδί, μάλιστα. Για να δούμε τι θα ξεκλειδώσουμε και εμείς στο δρόμο που διαλέξαμε. Λοιπόν, για να επιλέξουμε
Αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το Οθύλα, είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο το οποίο έχει να κάνει με τη Σελήνη, δίδυμη, εγώκερος, και έχει να κάνει με το σπίτι και την κληρονομικότητα, κληρονομικό χάρισμα, ικανότητες που έχουμε κληρονομήσει από προηγούμενες γενιές. Έχει ξαναβγεί αυτό, δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Αν έχετε παρακολουθήσει κάποια βιντεάκια μου και από τα παλιότερα που έχω κάνει, θα δείτε ότι έχω ξαναμιλήσει για παλιότερες γενιές που έχουν πέσει και σε μένα αλλά και σε πολλούς από εσάς που το έχετε επιλέξει. Λοιπόν, αριθμός 4. 1, 2, 3, 4. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτά τα χαρτιά, με αυτές τις επιλογές, να δούμε ποιο είναι το μήνυμα. Είπαμε λοιπόν ότι το κλειδί είναι ο δρόμος ζωής. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αναζητούμε κάποιες απαντήσεις, τις οποίες δεν τις παίρνουμε, και πολλές φορές κουραζόμαστε εύκολα από αυτή την αναζήτηση. Αναζήτηση να βρούμε έναν άνθρωπο, αναζήτηση να εμπιστευτούμε, αναζήτηση να κάνουμε κάποια πράγματα, αναζήτηση να βρούμε ειλικρίνεια, αναζήτηση να βρούμε ανθρώπους ντόμπρους, αναζήτηση για εκείνο, για το άλλο. Είναι όλα αυτά τα οποία έρχονται. Παρ' όλα αυτά όμως, ήρθε η στιγμή να λάμψει ο ήλιος. Ήρθε η στιγμή να πάρουμε όλο αυτό το πνευματικό δυναμικό που έχουμε και έχετε, και να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε εμπειρίες. Για πάμε να δούμε τώρα. Εμείς, έχει βγει ο ήλιος. Έλα, είμαστε τα παιδιά του φωτός. Πολύ φως, πέφτει πολύ ήλιος, αν παρατηρήσετε από διαφορετικά ντεξ, πέφτει πολύ ήλιος. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, αισιοδοξία λέει. Είστε αισιόδοξα άτομα. Είμαστε αισιόδοξα άτομα. Παρόλο που μπορεί να στεναχωριόμαστε και να είμαστε ευαίσθητοι. Κάποιος δεν είναι ευαίσθητος, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και αισιοδοξία, έτσι. Ζεστή καρδιά. Ζεστή αγκαλιά, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πολλές επιθυμίες που θέλουμε να τις ικανοποιήσουμε, και φυσικά σημαίνει και άνθρωποι του φωτός, έτσι, δηλαδή αποφεύγουμε τα σκοτεινά μονοπάτια, αποφεύγουμε τις αρνητικές ενέργειες. Να σας πω το εξής, θα μπορούσα και εγώ, σας πω ένα παράδειγμα για μένα για να σας δώσω να το καταλάβετε, θα μπορούσα και εγώ αντί να ακολουθήσω το δρόμο του φωτός, να κάνω τα ρόη, οτιδήποτε κάνω και τα υπόλοιπα τα ενεργειακά, ας το πούμε, αλλά να έχουν αρνητική μαύρη αποτύπωση. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η ψυχή μας είναι διαφορετική, οι ψυχές μας, όλων εμείς που επιλέξαμε αυτήν την επιλογή, είναι διαφορετικές, συντονιζόμαστε με το φως. Αυτό σημαίνει και στα προηγούμενα και στις προηγούμενες επιλογές που κάνατε στα προηγούμενα σύμβολα. Φως λοιπόν, πολύ φως, πολύ αγάπη και εδώ, πολύ ζέστη. Πάμε τώρα στα εμπόδια. Ποιο είναι το εμπόδιο, τι έρχεται σαν εμπόδιο? Καρμικά γεγονότα. Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ, διότι εμείς έχουμε συνάντηση με την καρμικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ κάνω μια παρανομία, αν εγώ κάνω κάτι παράνομο και δεν είμαι με το σωστό, δεν είμαι ακέραιος, αληθινός, τότε έρχεται το κάρμα και με χτυπάει αλίπητα, κατά κέφαλα και άμεσα. Έρχεται η δικαιοσύνη και σου λέει, μεγάλε, ξέρεις κάτι, καλά όλα αυτά, μια χαρά, αλλά όχι όμως. Τσουκ, κόψιμο. Λοιπόν, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε θέματα δικαιοσύνη, σε θέματα να μην αδικήσετε ανθρώπους, σε θέματα αποφάσεων, σε θέματα λογικής, σε θέματα στα οποία έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία εμπλέκονται αν θα αδικήσετε κάποιον ή όχι, έτσι. Θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό σημαίνει εδώ πέρα. Okay, εντάξει, εγώ το ακούω και το ξέρω ότι είναι έτσι για μένα προσωπικά, το ξέρω ότι είναι έτσι. Άμα πάω να κάνω μια βλακεία, έρχεται και με χτυπάει κατά κέφαλα. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι γνώμες των αλωνών, οι εξωτερικοί παράγοντες. Έλα, εντάξει, έχετε φύλακα άγγελο. Έχουμε φύλακα άγγελο. Είτε σε ανθρώπινο επίπεδο, άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν φύλακες άγγελοι για εμάς, οι οποίοι θα θυσιαστούν πραγματικά, έτσι. Θα θυσιαστούν για εμάς, θα πέσουν στη φωτιά για εμάς. Ίσως δεν το έχετε αντιληφθεί. Επίσης, το άλλο το οποίο σημαίνει είναι ότι ναι, υπάρχει και εκεί πέρα πάνω, σε άλλα επίπεδα, κάποιοι άγγελοι οι οποίοι μας προστατεύουν. Υπάρχει αρκετή ευλογία, παιδιά. Υπάρχει σε αυτό το σύμβολο, σε αυτό το δρόμο, και φυσικά δεν θα γίνονται και αλλιώς, διότι για να κάνεις έρευνα και να ερευνήσεις το μεταφυσικό, να κάνεις ταρό, ας πούμε, αστρολογία, εσείς που παρακολουθείτε εμένα. Σημαίνει ότι από κάπου κάτι αντλείς. Και φυσικά σημαίνει προστασία. Έχουμε προστασία, θεϊκή προστασία. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν, έτσι, προς Θεού. Απλά εδώ αυτό το οποίο βγαίνει επίσης είναι, χρειάζεται εγκράτεια. Χρειάζεται εγκράτεια και να πιστεύεις και στο θαύμα. Να πιστεύεις στα θαύματα. Να πιστεύεις ότι τελικά όλα γίνονται για ένα καλό σκοπό και όχι για κάτι κακό και αρνητικό.
Λοιπόν, ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες, οι συμβουλές, και αυτή που βγαίνει είναι η τελική κρίση, και εδώ είναι μια πολύ πνευματική κάρτα. Από πίσω κρύβονται πλουτόνιες, κατά κάποιο τρόπο ενέργειες. Έχει να μιλήσει με το πνευματικό κομμάτι και ότι θα έρθει η στιγμή όπου θα ληφθούν τελικές αποφάσεις. Θα έρθει η στιγμή σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την αναζήτηση που όλοι κάνουμε, όπου θα πάρουμε τελικές αποφάσεις οι οποίες θα είναι προς το συμφέρον μας. Θα είναι αποφάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσει, αν θέλετε, γιατί πάλι υπάρχει ένας άγγελος εδώ πέρα, θα μας βοηθήσουν οι άγγελοι, αν θέλετε, ή το πνευματικό επίπεδο, ώστε να κάνουμε κάποια πράγματα. Μισό λεπτό. Τι είναι? Τι θες? Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι ο γάτος μου. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για βγες εδώ πέρα, για δες, για βγες, για κοίτα εδώ τον κόσμο, για κοίτα εδώ τον κόσμο, πες ένα γεια. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό, δεν είναι τυχαίο που βγήκε σε αυτό το ρίξιμο, έτσι, ο γάτος που σημαίνει διέστηση, και αυτό σημαίνει και αγάπη, σημαίνει και μας αγαπάνε, και υπάρχει και καλοτυχία. Λοιπόν, και πάμε επίσης στο επόμενο, το οποίο είναι η πέμπτη κάρτα. Ήρθες να κάνεις φασαριούλες, έτσι, ήρθες να παίξεις. Μισό λεπτό. Συγχωρέστε με για αυτή τη διακοπή, δεν πειράζει, είναι όμορφη αυτή η διακοπή. Να του κάνω λίγο χώρο γιατί θέλει να κάτσει δίπλα μου. Ωραία, ας τα βάλω αυτά εδώ, δεν πειράζει. Θα κάτσεις δίπλα μου, θα είσαι εδώ δίπλα μου, να κάνουμε μαζί. Μπράβο, κάτσε εδώ. Λοιπόν, και το επόμενο που θα επιλέξουμε, που είναι η τελική, το τελικό αποτέλεσμα, για να δούμε. Ω, είναι πάρα πολύ όμορφη κάρτα, πάρα πολύ πνευματική, είναι ο Ιεροφάντης. Βρες τη χαρά, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι ένας Ιεροφάντης τελείως διαφορετικός. Στις άλλες κάρτες, αν παρατηρήσετε, ο Ιεροφάντης βγαίνει πολύ αυστηρός, βγαίνει, μιλάει για αρχές, για κανόνες, με αυστηρότητα και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ όμως, αυτός ο Ιεροφάντης είναι διαφορετικός. Έχει απαλά χρώματα, απαλή καρδιά, όμορφη καρδιά. Σημαίνει αγάπη, σημαίνει ομορφιά τη ζωή, σημαίνει αφοσίωση, σημαίνει έχει πίστη, πίστεψε, κάνε. Όπα. Γιατί κάνει ζημίες? Συγχωρέστε με τη διακοπή, αλλά εδώ κάνει ζημίες. Παίζει εδώ με διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και σημαίνει όλη αυτή η ομορφιά τη ζωή και τη εμπειρία. Έχει πίστη. Έχει πίστη και η σκάλα θα κατέβει, θα κατέβουν για σένα, προκειμένου να σε. Αχ, τι θα σε κάνω εσένα. Λοιπόν, προκειμένου να σε βοηθήσουν από άλλες διαστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε πόσο όμορφα πράγματα, πόσο όμορφες κάρτες, πόσο όμορφα χρώματα έχουν βγει. Για εσάς λοιπόν, για εσάς, για εμένα κτλ. Σε αυτό το ρίξιμο είναι πολύ όμορφο, πολύ αισιόδοξο, αλλά θέλω να παρατηρήσετε ότι μιλάει για ζεστή καρδιά, μιλάει για αισιοδοξία, μιλάει για προστασία, για αγγελικά μηνύματα, για πνευματική αφύπνιση, και φυσικά προσέχουμε το κάρμα. Άρα η δική μας η διαδρομή και εμάς είναι λαμπρή. Είναι όμορφη, είναι αισιόδοξη, είναι δυνατή, εφόσον το πιστέψουμε. Λοιπόν, ωραία. Πάει και αυτό το συμβολάκι και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο, να το μαζέψω, πολύ ωραία, για να τα δούμε, και είναι το χέρι της Φατίμα. Ή αλλιώς λέγεται και το χέρι, όπως σας είπα προηγουμένως, και της. Αχ, τι κάνει. Αν το βλέπατε τώρα, τέλος πάντων, μπορώ να γυρίσω την κάμερα, γιατί θα μου χαλάσει λίγο το πλάνο. Λοιπόν, ωραία. Άμα ακούσετε τίποτα θορύβους και τα λοιπά, είναι από το γάτο, κάνει διάφορα πράγματα περίεργα. Ελάτε τώρα να σας πω το εξής. Λοιπόν, θα πάμε να επιλέξουμε ένα χαρτί, γιατί ούτως ή άλλως βγαίνει αυτό το χαρτί, και είναι το Χαγκάλς. Χαγκάλς, ουρανός. Υδροχός, ζυγός, ουρανός, πύργος, κόσμος είναι τα κύρια πράγματα. Αλλαγή και διακοπή. Θα σας το εξηγήσω τι σημαίνει. Λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο, θα σας το δείξω και εδώ πέρα, να το δείτε πολύ κοντά, που έχει και πολύ όμορφα χρώματα. Σημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, όπου χρειάζεται κάτι
να καταστραφεί προκειμένου να χτιστεί σε ένα πιο γερό επίπεδο. Να χτιστεί κάτω από περισσότερο γερές βάσεις. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που συμβολίζεται και με τον πύργο στα ταρό, έτσι. Ο ουρανός επίσης συμβολίζεται και με τον ουρανό, διότι ο ουρανός σημαίνει και το ξαφνικό, σημαίνει και το έρχεται κάτι ξαφνικό. Πώς βγήκαν ξαφνικά στη φόρα κάποια πράγματα. Μια ωραία πρωία καθόμασταν και ξαφνικά βγήκαν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία μας, τα περίεργα. Δυστυχώς. Και φυσικά ότι έρχεται σαν κατάσταση και στην προσωπική μας ζωή και εκεί που είμαστε στη ρουτίνα μας ξαφνικά γίνεται κάτι και αλλάζει η ζωή μας και λες τώρα τι έγινε και εννοώ και τα θετικά και τα αρνητικά. Οπότε το χέρι της Φατίμα όμως σας λέει εδώ πέρα ότι έχετε μια πολύ ισχυρή ενέργεια, θεραπευτική ενέργεια, και θα πρέπει να συγχωρέσετε τον εαυτό σας και τους άλλους ανθρώπους, διότι η αγάπη είναι για εσάς η μεγαλύτερη δύναμη. Πάμε τώρα. Η πρώτη κάρτα είστε εσείς, οι επιθυμίες σας. Και έχει βγει οι επιθυμίες. Έχει βγει το άρμα. Το άρμα είναι πανέμορφη κάρτα. Είναι μια από τις ισχυρές κάρτες και δηλώνει. Είναι καρκίνος από πίσω, το ζώδιο. Και το ζώδιο του καρκίνου σημαίνει και οικογένεια. Σημαίνει επίσης και αγάπη, σημαίνει και τρυφερότητα, σημαίνει όμως και αποφάσεις, σημαίνει και ο πολεμιστής. Δηλαδή, ο καρκίνος έχει αυτή την ιδιότητα. Ναι, μεν λέμε για ευαισθησίες, εννοούμε για πράγματα, αλλά όμως, μέσα από την ευαισθησία ο καρκίνος έχει τη δυνατότητα, γιατί έχει και σκληρό καβούκι, επίσης σημαίνει ότι μπορεί να πάρει και σκληρές αποφάσεις. Σημαίνει μπορεί να πάρει και αποφάσεις οι οποίες μπορεί και να είναι και τόσο θετικές, μάλλον όχι θετικές, να είναι δύσκολες. Διότι αυτή η κάρτα, το άρμα, είναι οδηγός. Σημαίνει ότι εσείς στη ζωή σας έχετε υπάρξει εσείς οδηγός, έχετε κάνει πράγματα, έχετε οδηγήσει καταστάσεις, έτσι. Το χέρι εδώ δηλαδή έχει πάει μπροστά, έχει κάνει πράγματα, έχει κάνει πράξη κάποια πράγματα. Αυτό είναι πολύ καλό, αυτό είναι πολύ δυνατό. Ποιο είναι το εμπόδιο όμως, για να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο. Τι εμπόδιο έχουμε γενικά στη ζωή σας και είναι ένας ανόητος. Είναι ο φόβος του να ξεκινήσετε κάποια πράγματα ή να πάρετε ρίσκα. Γιατί εδώ σημαίνει πάνω και ρίσκο, έτσι. Εδώ έχει μια άλλη αποτύπωση, εδώ είναι έτοιμος να πετάξει, ας το πούμε. Φοβάστε λοιπόν να ανοίξετε τα φτερά σας, φοβάστε να κάνετε κάτι καινούριο ή να αγκαλιάσετε κάτι καινούριο και φοβάστε επίσης όταν κάτι καταστρέφεται. Με αποτέλεσμα να έχετε μια δυσκολία να μπείτε σε αυτή τη ροή, ας το πούμε, και να κάνετε κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, με το χέρι της Φατίμα, σημαίνει ότι έχετε και ευλογίες, σημαίνει ότι έχετε και θετική ενέργεια, σημαίνει ότι μπορείτε να καταφέρετε διότι παίρνετε στο τέλος σωστές αποφάσεις. Απλά φοβάστε το ρίσκο. Okay. Δεν είναι και κάτι τρελό, θα έλεγα. Okay. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται το ρίσκο. Παρ' όλα αυτά, σας λέει εδώ πέρα, ρισκάρετε που και που. Δεν είναι και κακό. Για να δούμε οι εξωτερικοί παράγοντες. Πολύ δυνατή κάρτα, πανέμορφη κάρτα είναι το αστέρι. Το αστέρι της ελπίδας. Το αστέρι της ευτυχίας. Το αστέρι το καρμικό, έτσι. Το αστέρι με τις 7 πλειάδες, με τις 7 κόρες, σας καθοδηγεί. Ήρθε η εποχή, ήρθε η στιγμή για εσάς να αρχίσετε να εμπιστεύεστε πολύ περισσότερο τον εαυτό σας, τις πράξεις σας και τις αποφάσεις σας. Ελπίδα, θέλετε και ελπίδα. Και η ελπίδα υπάρχει στη ζωή σας. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες. Και οι ενέργειες είναι ο κρεμασμένος. Okay. Η συμβουλή, γιατί εδώ είναι η συμβουλή. Η συμβουλή είναι πάρ' το αλλιώς. Η συμβουλή είναι, δες το και λίγο διαφορετικά στη ζωή. Η συμβουλή είναι, προσπάθησε να αλλάξεις λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι τα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί και να γίνονται ίσως τα πράγματα στη ζωή. Ναι, σίγουρα δεν ικανοποίησε από αρκετές καταστάσεις, παρόλα αυτά όμως δες το λίγο διαφορετικά. Να έχεις όμως, λέει, υπόψη σου και το εξής, ότι τα πάντα είναι μια θυσία. Αν επιλέξεις αυτή τη διαδρομή, θα θυσιάσεις κάτι άλλο. Αν επιλέξεις αυτή τη διαδρομή, θα θυσιάσεις κάτι άλλο. Έτσι είναι η ζωή φτιαγμένη. Αλλά μη φοβάσαι να πάρεις θυσίες και ρίσκα στη ζωή σου, διότι στο τέλος θα αντιληφθείς, γιατί εδώ σημαίνει αντιλαμβάνομαι, εδώ σημαίνει ότι τελικά είναι αυτό που λένε κατάλαβα, αν είναι τώρα κατάλαβα, εντάξει. Σημαίνει λοιπόν ότι θα αντιληφθείς πολλά πράγματα στη ζωή σου και το χέρι το οποίο έχεις σου δίνει τέτοια δύναμη, τέτοια ενδυνάμωση που μπορείς να αντιληφθείς τα αμελούμενα της ζωής σου. Πολύ καλό. Και για να βάλουμε και το τελευταίο, το οποίο είναι, μάλιστα, αυτή είναι μια ιδιαίτερη κάρτα, δεν την έχετε ξαναδεί. Γιατί οι κάρτες αυτές έχουν παραπάνω κάρτες. Αυτή η κάρτα είναι ο αριθμός 23. Ναι, δεν υπάρχουν. Στα ταρό θα μου πείτε, ναι, εδώ γίνεται μια λίγο αλλαγή στις Ethereal Visions
Και εδώ μιλάει για τον. Είναι ο καλλιτέχνης. Εδώ έχει να κάνει σαν να είναι ο Θεός ο οποίος φτιάχνει τον κόσμο. Έτσι. Για δείτε το λίγο. Ο καλλιτέχνης ο οποίος φτιάχνει τη φύση, τον κόσμο και το σχεδιάζει και το κάνει αυτός ο οποίος αποτυπώνει επίσης την εικόνα που βλέπει. Και έχει φτερά και στα πόδια, σαν να είναι ο Ερημής. Εδώ σημαίνει αυτή η κάρτα που είναι πολύ ιδιαίτερη, ότι είστε άνθρωποι πάρα πολύ ιδιαίτεροι, με πολύ ανησυχίες και καλλιτεχνικές, αλλά πολύ δημιουργικότητα και επίσης και ένα μυαλό το οποίο μπορεί και βλέπει και αντιλαμβάνεται πράγματα τα οποία οι άλλοι άνθρωποι δύσκολα αντιλαμβάνονται. Έναν διαφορετικό, στο πούμε, κόσμο. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός και αν μπορώ να σας περνά αυτή την ιδιότητα αυτής της άποψης, αλλά είστε άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν είστε εκτός πραγματικότητας. Δεν είστε εκτός θέματος. Αντιλαμβάνεστε πολύ περισσότερα από ό,τι οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να δούνε. Αντιλαμβάνεστε πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτή είναι η ομορφιά, αλλά είστε πολύ καλλιτεχνική φύση. Όταν σημαίνει καλλιτεχνική φύση, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τι σημαίνει? Ή το ακολουθούμε σαν επάγγελμα, ή το έχουμε ερασιτεχνικά. Μπορεί να το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ένα επάγγελμα Α, να κάνουμε, ξέρω, κάτι, να είναι κάποιος, λέω τώρα, δεν ξέρω τι, στέλεχος επιχείρησης, αλλά από την άλλη όμως να είναι και καλλιτεχνική φύση, να ζωγραφίζει, να κάνει. Δείτε το, διότι έχετε ένα πολύ δημιουργικό μυαλό και με κάποιο τρόπο μπορεί αυτό να το φέρετε και στη ζωή σας και στην πραγματικότητά σας. Δημιουργικότητα, καλλιτεχνικότητα, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, φαντασία, στον έρωτα, στην αγάπη, με τους ανθρώπους. Εδώ έχουν βγει πολλοί άνθρωποι, αν δείτε, υπάρχει πολύ ανθρώπινο κομμάτι. Και με όλα αυτά λοιπόν συντονίζεστε και σας μιλάει ότι μήπως πρέπει να δεις τα πράγματα στη ζωή σου λίγο διαφορετικά. Μήπως για να μπορέσεις να αντιληφθείς το μεγαλείο που κρύβεται μέσα σου σαν ψυχή και να βρεις το δρόμο σου. Για να τραβήξω και μία από τις κανονικές, θα μου πείτε μάμε να σας αδικήσω, και μία από τις κανονικές, αν μπορέσω να βγάλω κανονική, είναι η ευλογία, ορίστε. Για να μην σας μπερδεύω και περισσότερο, εδώ είναι η ευλογία, δείτε τι. Η εγκράτεια, η ευλογία, είστε το κεντρικό πρόσωπο, πίστεψε στο θαύμα της ζωής. Πίστεψε στα θαύματα, λέει εδώ πέρα. Και προστασία φυσικά και ευλογία από αγγελικές μορφές. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ συγκλονιστικό. Πολύ ωραίο και για εσάς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Αν είσαι καινούριος, θα εκτιμούσα πάρα πολύ να ερχόσουν στην παρέα μας. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου. Έλα να τα λέμε εδώ πέρα. Θα περνάμε πάρα πολύ ώρα. Θα κάνουμε, όπως βλέπεις, πολύ ιδιαίτερα και ψαγμένα πράγματα. Και να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μου και με υποστηρίζετε και με εκτιμάτε. Σύντομα, πολύ σύντομα, την Παρασκευή, θα σας πω για την ώρα, ετοιμάζω κάτι άλλο και κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά, να είστε καλά.